Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι είπε ο κύριος Στυλιανίδης, ο Υπουργός Ναυτιλίας, που προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις. Εάν κάποιοι υπονοούν άλλου τύπου μάχες, όπως τις μάχες που έδωσε η Χούντα και χάθηκε η μισή Κύπρος, εγώ ναι, είμαι εναντίον. Γιατί μεγάλωσα στην πράσινη γραμμή και ξέρω τι σημαίνει οι μάχες να δίνονται απλώς και μόνο ως μάχες fake. Γιατί ο ελληνισμός δεν έχει άλλα περιθώρια στην Κύπρο. Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική. Αυτό είπε και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Γιατί γελάς, βρε Άρη? Γιατί άκουσα μετά μια δικαιολογία, ένα επιχείρημα το οποίο ήταν... Μα ήταν σε εισαγωγικά. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλει να πει? Στην προφορική ομιλία τη εισαγωγή. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν κατάλαβα. Πάντω τη συγγνώμη δεν ζήτησε. Όχι, όχι. Ούτε το πήρε πίσω. Είναι κάτι το οποίο λέγεται πολύ. Στην Κύπρο γίνεται χαμό. Δεν ξέρω, άμα δείτε τι αντιδράσει. Είναι αδιανόητη αυτή. Του Λιού του Τάσου είδα και πολλών άλλων μετά. Είναι αδιανόητη δήλωση. Για μένα. Δεν είναι αδιανόητο υπουργό ελληνική κυβέρνηση να λέει κάτι τέτοιο και να μένει στη θέση του. Όμως, Δημήτρη, δεν γίνεται να μείνει στη θέση του. Είδες τι γίνεται. Επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Επειδή υπάρχει μια ασυλία, μια λογική. Εντάξει, και τι έγινε, θα πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Θα πάει η πρόεδρος της Δημοκρατίας να γλεντήσει και να γιορτάσει την ψηφοφορία. Την κυβερνητική. Το κυβερνητικό ρόλο. Παρέα με υπουργού και στελέχη τη κυβέρνηση, λε για την κυρία Σακελαροπούλου. Δεν ξαναγίνει αυτό. Μετά την υπερψηφιστική κυβέρνηση. Ναι, συμβουλικό. Ναι, φώναξε το στο Μαξίμο, στο Προεδρικό Μέγαρο. Και κάναμε μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό προ τι κάμερε. Πα τώρα και. Αλλά αυτό που λέει ο Δημήτρη όμω τώρα. Λέει υπουργό. Λέει αυτό. Και μένει ακόμα στη θέση που άλλε εποχέ έχει ξυλωθεί. Και πόσο θλιβερό είναι ότι είναι Κύπριο ο ίδιο έτσι. Είναι δυνατόν Κύπριο να λέει κάτι τέτοιο? Mm-hmm. Που βέβαια έχει επικριθεί στο παρελθόν πολλές φορές ο κύριος Στυλιανίδης ότι οι θέσεις του είναι λίγο έτσι χλιαρές στο συγκεκριμένο εθνικό θέμα αλλά και σε άλλα εθνικά θέματα. Δηλαδή είναι τις τάσεις του κατευνασμού και να τα βρούμε με τους Τούρκους κλπ. Πάντως είναι ένας πολύ ευρύς. Θυμίζω ότι πήγε και στην Τουρκία προσφάτως και έλεγε ότι θα κάνουμε μαζί και συνεργασία κλπ. Τώρα να είσαι Κύπριος, κυπριακής καταγωγής, γιατί έχει και ελληνική. Υπηκότητα. Και να είσαι σε ελληνική κυβέρνηση, ναι. Να πηγαίνεις στην Κύπρο να κάνεις συμφωνίες και όλα με λιγάλα με τον κατακτητή σου, δεν είναι και ότι πιο φυσιολογικό. Τώρα... Και τώρα να έρχεσαι να του χαρίζεις και τη μισή Κύπρο. Να σας πάω σε άλλο θέμα.